Είχατε μιλήσει στην προηγούμενη επερώτηση, 6,5 λεπτά, σας βάζω 6. Καλά, δεν πρόκειται να είναι. Να χάσει η αίθουσα αν μιλήσω λίγο παραπάνω. Εγώ άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό που στο ένα θα κάνει προσλήψεις, στο άλλο θα κάνει επεμβάσεις, κατέβασε τις δαπάνες. Τότε ο κόσμος γιατί έχει παράπονα, κύριε Τσίπρα μου? Πώς γίνεται, ξέρετε, όταν ένας πρωθυπουργός είναι πεπισμένος ότι παράγει πολύ μεγάλο έργο, κάνει το σωστό και δεν το αντιλαμβάνεται ο λαός, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Ή επικοινωνιακά αυτή η κυβέρνηση δεν αποδίδει, ή ο πρωθυπουργός ζει στον κόσμο του. Δηλαδή όλος ο κόσμος να βρίζει, να αγανακτούν, να προσφεύγουν σε κόμματα, σε βουλευτές, για να μπουν σε νοσοκομεία, για να κάνουν το ένα, για να κάνουν το άλλο. Τώρα, να αποστείλανε μήνυμα γιατροί που ακούνε την Βουλή, το κανάλι, και μου λένε ο ΕΟΠΗ μας χρωστάει λεφτά και ο ΕΦΚΑ αξιώνει εμείς να πληρώσουμε. Αφού δεν μας πληρώνει ο ΕΟΠΗ, ας κάνει παράταση δόσεων ο ΕΦΚΑ. Σου λέει, αφού δεν μας πληρώνει ο ΕΟΠΗ, πώς κάνει απαιτητά τα λεφτά ο ΕΦΚΑ? Δηλαδή εδώ χειροπιαστά πράγματα, καθημερινά πράγματα, τα οποία δεν μπορεί να είναι όλα ψέματα, δεν μπορεί όλη αυτή η κοινωνία να είναι εναντίον σας. Να ξέρετε ότι όταν το 2015 ήρθατε, η κοινωνία διέκειτο ευμενός προς εσάς. Σιγά σιγά, με τα λάθη σας και τις ανακολουθίες σας, στρέψατε την κοινωνία εναντίον σας. Και για τη Νέα Δημοκρατία που λέω ότι αυτό που κάνει δεν είναι ωραίο, λέει βιαστείτε, υπογράφτε γρήγορα τη διαπραγμάτευση, κάντε τη γρήγορα. Αλλά εμείς δεν θα ψηφίσουμε. Αυτό το πράγμα είναι, όταν το ακούει ένας πολίτης, λέει, σε μια χώρα σαν το Βέλγιο, σαν την Ολλανδία, αν υπήρχε κόμμα που πρότρεπε την κυβέρνηση να υπογράψει γρήγορα, αλλά το ίδιο κόμμα να μην ψηφίζει και μόνο από ψηφοθυρία, γιατί αισθάνεται ότι θα της κάνει κακό στις δημοσκοπήσεις ή στις εκλογές, σε άλλο ευρωπαϊκό κράτος θα καταποντιζόταν ένα τέτοιο κόμμα. Και εγώ θα πω για τον κύριο Σαμαρά άλλη μια φορά κάτι. Ο Σαμαράς πριν κάνει την κυβέρνηση Παπαδήμου είχε 33% δημοσκόπηση. Κάνοντας την κυβέρνηση Παπαδήμου πήρε 18 το Μάιο στην κάλπη. Έβαλε την πατρίδα πάνω από το κόμμα ο Σαμαράς εκείνη τη στιγμή. Οφείλουμε να το ομολογήσουμε. Εγώ διαφωνώ ιδεολογικά πλήρως με τον κύριο Σαμαρά, αλλά οφείλουμε να αναγνωρίσουμε αν ένας φερθεί πατριωτικά. Γιατί αν μόνο το κόμμα υπολόγιζε ο κύριος Σαμαράς, έπρεπε να πει εκλογές, να πάνε όλοι να κόψουν το λαιμό τους, να πάρει αυτό κομματικά να δικαιωθεί και η χώρα ας καταστρεφόταν. Λοιπόν, και αν στην αίθουσα αυτή υπάρχουν κάποιοι που κάνουν κάτι σωστό, να το αναγνωρίζουμε. Λοιπόν, και στην υγεία, κύριε Πρωθυπουργέ, τρίξτε τα δόντια στους υπουργούς σας να προσπαθήσουν. Δεν είναι κακό. Γιατί υπάρχουν και νόμοι, έχουν βγει νόμοι για εσωτερικό έλεγχο των γιατρών, των εσωτερικού ελέγχου Υπουργείου Υγείας, ενεργοποίηση μονάδας εσωτερικού ελέγχου Υπουργείου Υγείας. Γιατί ενώ έχουν ψηφιστεί οι νόμοι δεν έχουν ενεργοποιηθεί? Έχει γίνει νόμος από το Φεβρουάριο του 2016 για αξιολόγηση όλων των εργαζομένων στην υγεία. Γιατί ο νόμος αυτός δεν έχει ενεργοποιηθεί ώστε να παταχθεί η διαφθορά και η διαπλοκή εντός του χώρου της υγείας? Έχει ψηφίσει αίθουσα νόμους με τους οποίους πατάσετε η διαφθορά εντός της υγείας. Δεν έχουν όμως ενεργοποιηθεί οι επιτροπές ελέγχου. Άρα είτε τους έχουμε ψηφίσει τους νόμους είτε όχι. Δηλαδή άλλη μια φορά διαπιστώνουμε. Εγώ δεν το ήξερα, δεν το είχα πάρει και χαμπάρι ότι είχαν ψηφιστεί αυτοί οι νόμοι. Έτσι που τα φέρνετε τροπολογίες. Ειλικρινώς δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Και μου έφερε ο κύριος Σαρίδης τώρα νόμους με τους οποίους υπάρχει αξιολόγηση των πάντων. Γιατί δεν τους ενεργοποιείτε?
εσωτερικός έλεγχος των πάντων. Γιατί δεν τους ενεργοποιείτε? Βγαίνει το νόημα εις το εξωτερικό ότι περνάμε νόμους χωρίς πρόθεση υλοποίησης. Και αυτή είναι αυτό είναι δυσφήμιση για τη χώρα. Είναι δυσφήμιση. Εν τω μεταξύ σας είπα ότι στη Ζάκυνθο δεν υπάρχει χειρουργείο. Είναι σημαντική παράληψη. Έπρεπε ο υπουργός σας να σκύψει να σας δώσει μία απάντηση. Τι έγινε, είναι ψευδής η πληροφορία? Δεν υπάρχει χειρουργείο σε ένα νομό ολόκληρο. Θέλω να πω δύο λόγια, γιατί είδα την πρόθεση του κυρίου Πρωθυπουργού, στον οποίο επί τη ευκαιρία να ευχηθούμε χρόνια πολλά, μια και γιορτάζει η αίθουσα, για το θέμα της διαπραγμάτευσης, γιατί είναι κρίσιμο το θέμα. Είπα στην πρωτολογία μου στα εργασιακά να κάνει πίσω ΣΥΡΙΖΑ, γιατί για τους ξένους είναι κόκκινο πανί αυτό. Δηλαδή σε εποχή που χρειάζονται ιδιωτικοποιήσεις. Ξέρω ότι είστε κόμμα της αριστεράς και θα αισθάνεστε απονευρωμένοι. Θα είναι σαν να έχετε χάσει την επαφή σας με τη γη. Όμως δεν μπορείτε και να μείνετε στην εξουσία όντας όμοιροι των συνδικαλιστών που λειτουργούν αρρωστημένα. Πάρτε το απόφαση αυτό. Ή φεύγετε αξιοπρεπώς και λέτε στο λαό δεν μπορέσαμε έτσι όπως υπολογίζαμε, ή μένετε και εις αυτό κάνετε υποχώρηση. Σας το λέω ευθέως, γιατί δεν θα υποχωρήσουν οι ξένοι εις αυτό και χάνουμε χρόνο. Και μην το πάτε τέρμα τέρμα τσίμα τσίμα για Ιούνιο, γιατί και ο Σόιμπλε είπε μέχρι τον Ιούνιο έχετε χρόνο. Αυτό δεν θέλω να γίνει, γιατί μετά θα τα υπογράψουμε όλα. Θα τα υπογράψουμε όλα, και άμα είναι να τα υπογράψουμε όλα τον Ιούνιο, προς τι να πάμε Ιούνιο? Δηλαδή η διαπραγμάτευση έχει αξία όταν βελτιώνεται σε κάτι, όταν γλιτώνει σε κάτι. Και το άλλο που είπατε, ότι υπάρχουν μέτρα και υπάρχουν και αντίμετρα. Και ακούω τα αντίμετρα, ακούστε ποια είναι τα αντίμετρα. Η βελτίωση του γεύματος στα παιδιά στα σχολεία. Ακούτε το αντίμετρο? Είστε ικανοποιημένοι αυτά τα αντίμετρα αυτά? Στην τηλεόραση τα λέγανε χθες τα αντίμετρα και αισθάνθηκα έτσι άσχημα. Γιατί το είπατε αυτό, γιατί σπεύσατε, γιατί έπρεπε δηλαδή να, όταν χρειάζεται να πάρθει μια δύσκολη απόφαση, να έχετε και μια δικαιολογία, ένα άλοθη μπροστά στην κοινωνία? Η ειλικρίνεια είναι το παν, κυρίες και κύριοι, στην αίθουσα αυτή. Η ειλικρίνεια είναι το παν. Την ειλικρίνεια θα την εκτιμούσε πιο πολύ η κοινωνία από το να της λες τα δύσκολα πράγματα και να της λες και έχουμε και κάποιες λύσεις να χρυσωθεί το χάπι. Κάνω έκκληση να υπάρξει ειλικρίνεια, όπως έχω ζητήσει και στις δημοσκοπήσεις, ανεξάρτητη αρχή. Γιατί και στην Ολλανδία είδατε τι έγινε με τις δημοσκοπήσεις. Λέγανε θα βγει πρώτος αυτός ο χουντιχός και πήγε 12-13 μονάδες κάτω. Η Le Parisienne, η εφημερίδα, δεν δημοσιεύει δημοσκοπήσεις, διότι έχει λέει σοβαρότητα η εφημερίδα και δεν έχουν σοβαρότητα, καμία σοβαρότητα οι δημοσκοπήσεις. Είναι πληρωμένες όλες. Μία ανεξάρτητη αρχή. Ένας που κάνει, να μην πω ονόματα των εταιρεών, ένας που κάνει μια δημοσκόπηση να προσκομίζει στην ανεξάρτητη αρχή τα στοιχεία, αν είναι κάλπη, τα ψηφοδέλτια, αν είναι τηλέφωνα, ο αριθμός τηλεφώνων, να πει έκανα αυτές τις μετρήσεις, τα ευρήματα, βρήκα αυτό. Να το ελέγχει η ανεξάρτητη αρχή και να το μεταδίδει καθημερινή. Να το μεταδίδει η άλλη εφημερίδα, η απογευματινή, ξέρω ποιες άλλες υπάρχουν. Ενώ εδώ ό,τι βγάλει ο καθένας. Την άλλη μέρα το πρωί, όλα τα κανάλια, τόσο ένα, τόσο άλλος, τόσο άλλος. Γιατί δεν το διορθώνετε αυτό, κύριε Τσίπρα, επί των ημερών σας? Ίσως είναι το μόνο που θα έχετε στα αλήθεια προσφέρει. Εκτός εάν θέλετε να πέσετε και μετά να πέσει η Νέα Δημοκρατία και με την ίδια ανήθικη τακτική να επανέλθετε με στημένες δημοσκοπήσεις πάλι. Γιατί επί 50 χρόνια η Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκ αυτό το χορό παίζανε, αυτή την τραμπάλα. Σου λέει άστονε, αυτός θα πέσει, ποιος άλλος, θα έρθει εγώ. Αν πέσει ο άλλος, ποιος άλλος, εκείνος. Και αυτό το Άννας και Καϊάφας επαιζότανε 50 χρόνια και πτώχευσε η χώρα. Δεν έχω να προσθέσω άλλα, δεν ξέρω αν ήμουν χρήσιμος, κύριε Τσίπρα, χρόνια σας πολλά.